Ορίστε. Αυτή είναι η πίεση του νερού μετά από 10 συνεχόμενες μέρες καταγγελιών ότι ολόκληρη η περιοχή έχει στερέψει. Παιδιά με τις εξάδες. Εξάδες αγόρασα εχθές και έκανα και εγώ και η γυναίκα μπάνιο. Αυτό. Εξάδες μπουκάλια και τέλος. Εκεί καταντήσαμε. Εκεί είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα που θέλουν να έχουν αυτή. Τα 60 ευρώ την απόδειξη θα το πάω στη ΔΕΙΑΗ και θα μου τα ξεπέφτουν από το λογαριασμό. Δεν θα μου στέλνουν λογαριασμό να πληρώνω τη ΔΕΙΑΗ και εγώ να φέρνω τεπόζιτο να πληρώνω 60 ευρώ. Είναι δυνατόν να το γίνεται αυτό το πράγμα? Και κάθε αύξηση πληρώστε, πληρώστε, πληρώστε και εγώ να βάζετε, να φέρνω βιτίο για να κάνω μπάνιο ή για να πλένομαι. Κάτοικοι της οδού Κολοκοτρώνης στη Νέα Λικαρνασσό, στο τμήμα που οδηγεί προς τη βιομηχανική περιοχή, όχι απελπισμένοι αλλά εξοργισμένοι ζητούν εξηγήσεις και κυρίως λύσεις σε ένα πρόβλημα που έχει μετατρέψει, όπως δηλώνουν, τη ζωή τους σε εφιάλτη. Μα δεν νομίζω να υπάρχει βλάβη. Βλάβη δεν υπάρχει, αλλά το νερό το πουλάνε στα ρωσοκοστά. Στα ξενοδοχεία κάπου, δεν ξέρω, δεν είναι δυνατόν με το φράγμα το αποσελέμι να είναι γεμάτο επιμονή μου, άσως έχει να έχει πολύ νερό και να μην έχω εμείς νερό να πιούμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει, ας βγουν οι αρμόδιοι να φτιάξουν τα πράγματα εδώ πέρα, τουλάχιστον αφήσει το νερό, αν μπορούμε να κάνουμε μπάνια πλέον ανθρώπι, τα ρούχα τους έχουν μικρά παιδιά, αυτό τι άλλο να σου πω, δεν... Εγώ απελπιστή. Αγοράζουν επιμέρες νερό σε εξάδες για να καλύψουν ανάγκες όπως το μπάνιο τους. Σταγόνα-σταγόνα μαζεύουν το νερό σε μπιτόνια, φέρνουν μέχρι και βυτεία για να μπορέσουν να πληθούν και να μην αρρωστήσουν. Και όλα αυτά μέσα στο καλοκαίρι, με τις θερμοκρασίες να δημιουργούν μια ανυπόφορη κατάσταση μετά από ένα χειμώνα που οι βροχές γέμισαν τα φράγματα, όπως λένε, όχι όμως και τα δικά τους ντεπόζιτα. Πέρσι που δεν είχε τόσα νερά, δεν είχαμε αυτό το πρόβλημα, και φέτος με τόσα νερά να έχουμε αυτό το πρόβλημα, να μην έχουμε νερό. Έλεος. Συμβαίνει τακτικά, δηλαδή. Βεβαίως, όλο το καλοκαίρι είναι αυτή η κατάσταση. Σήμερα τους απέλησα ότι θα φέρουμε το Κρήτη TV και όπως είδατε έχει έρθει λίγη αρρωή για να μας κοροϊδέψουν, όχι τίποτα άλλο. Και σήμερα συγκεκριμένα μας είπαν ότι υπάρχει, λέει, βλάβη στο δίκτυο. Και λέω, τόσες μέρες παίρνουμε, γιατί δεν μας το λέτε? Μόνο μας λέτε αύριο και αύριο και αύριο μας κοροϊδεύετε? Τι είμαστε, τα μαϊμούνια σας? Η κοροϊδία, όπως διευκρινίζουν από τις αρμόδιες υπηρεσίες εδώ και 2 περίπου εβδομάδες, είναι καθημερινό φαινόμενο. Μια φορά που άφησαν το νερό πριν από 5 ημέρες να τρέξει για κάποιες ώρες, δεν μπόρεσαν καν να καλύψουν τις τρέχουσες ανάγκες μιας μέρας, ενώ η παγιωμένη πλέον φέτος αδυναμία να έχουν τη ροή του νερού που απαιτείται, δεν αφήνει περιθώρια για εξηγήσεις, οι οποίες ανάλογα με το περιεχόμενο της καταγγελίας στη ΔΕΙΑΗ, όπως σημειώνουν, είναι διαφορετικές. Το καθημερινό παίρνω τηλέφωνο. 3 και 4. Εγώ τουλάχιστον έχω πάρει πάνω από 10 φορές τηλέφωνο τις 10 μέρες που είμαι εδώ πέρα. Και τι σας λένε? Μας λένε θα έρθει το νερό, τους λέω το νερό ότι είναι ελάχιστο, δεν επαρκεί να πούμε, ξέρω, να ανέβει πάνω στο δεύτερο όροφο να πούμε το νερό. Λέει, τι να σας κάνω, μα αυτό είναι να πω. Με κάποια απόσταση από την Κολοκοτρώνη στη Νέα Λικαρνασσό, οι κάτοικοι στις Μεσαμπελιές που βιώνουν τον ίδιο εφιάλτη, έτοιμοι να καταθέσουν μηνυτήρια αναφορά, με επιστολή τους στα Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εργασίας, ζητούν λύση στο πρόβλημά τους, αναφέροντας. Μόλις παρατηρηθεί η έλλειψη νερού, τα πρώτα δίκτυα που αδειάζουν είναι τα δικά μας, διότι βρίσκονται σε πολύ υψηλό σημείο, με αποτέλεσμα να φεύγει το νερό και να εισχωρεί στη θέση του αέρας. Έτσι λοιπόν, ως φορολογούμενοι πολίτες που πληρώνουμε πάσης φύσεως δημοτικούς και κρατικούς φόρους, στερούμαστε όλα τα καλοκαίρια το πολυτιμότερο αγαθό. Επιπλέον, καταπατούν τα συμβόλαια που έχουμε κάνει για την αγορά νερού, μας χρεώνουν παράνομα συντήρηση υδρομέτρου σε κάθε λογαριασμό και μας κλέβουν χωρίς να εκτελούν τη συγκεκριμένη εργασία. Κάτοικοι στις Μεσαμπελιές ζητούν από τα Υπουργεία να μεσολαβήσουν για να λυθεί το πρόβλημα, ενώ παράλληλα διεκδικούν να αφαιρεθούν από το λογαριασμό τους τα ποσά που πληρώνουν για συντήρηση των υδρομέτρων. Μας στερούν το νερό και αναγκαζόμαστε να αγοράζουμε με το βιτίο. Πληρώνουμε το κυβικό περίπου 10 ευρώ, ενώ ταυτόχρονα πληρώνουμε τους λογαριασμούς στη ΔΕΙΑΗ για αέρα κοπανιστό, ο οποίος περνάει μέσα από τα υδραυλικά δίκτυα. Ζητάμε να αφαιρεθεί από τους λογαριασμούς μας το ποσό που μας χρεώνουν για τη συντήρηση των υδρομέτρων, που αποτελεί κλοπή της περιουσίας μας.